Πρόσωπα. Ομιλίες που άλλαξαν τον κόσμο. Winston Churchill, 4 Ιουνίου 1940. Επιμέλεια ανάγνωση Τζίνα Δαβιλά. Μουσικό χαλί Κρίστοφερ Γκάνινγκ. Για το iPorta.gr. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση. Μάιος 1940. Ο γερμανικός στρατός προελάβνει στη Γαλλία. Ο γαλλικός στρατός και η βρετανική εκστρατευτική δύναμη υποχωρούν. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Winston Churchill, και το πολεμικό συμβούλιο αγωνίζονται να διευθύνουν την υποχώρηση. Το μεγαλύτερο μέρος των βρετανικών και των γαλλικών δυνάμεων φτάνει στην πόλη της Δουνκέρκης, στη Βόρεια Γαλλία, ανάμεσα στο Καλέ και στα βελγικά σύνορα. Εκείνη τη στιγμή ο γερμανικός στρατός θα μπορούσε να τις έχει εξολοθρεύσει. Υπάρχουν αμέτρητες θεωρίες και εικασίες γιατί δεν το έκανε και συγκεκριμένα γιατί ο στρατηγός Κουντέριαν, ενώ βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από την Δουνκέρκη, έλαβε διαταγή από το Χίτλερ να σταματήσει την προέλαση των τάγκς μέχρι νεοτέρας. Η διαταγή προκάλεσε οξύτατες διαφωνίες στο γερμανικό επιτελείο. Αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο γερμανικό λάθος στη στρατηγική του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έδωσε στους Βρετανούς την ανάσα που τόσο χρειάζονταν. Στις 26 Μαΐου ξεκίνησε η επιχείρηση Δυναμό. Με την υποστήριξη της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, αμέτρητα πλοία, πλοιάρια, καΐκια και βάρκες ξεκίνησαν να εκτελούν δρομολόγια από τις Βρετανικές ακτές ως τη Δουνκέρκη και πάλι πίσω, κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη του γερμανικού στρατού. Όταν ξεκίνησε η εκένωση, η ελπίδα ήταν ότι ίσως προλάβαιναν να σωθούν περίπου 45.000 στρατιώτες. Τελικά περισσότεροι από 338.000 έφτασαν στη Βρετανία, συμπεριλαμβανομένων και 26.000 Γάλλων. Στις 4 Ιουνίου, ο Winston Churchill μίλησε στη Βουλή των Κοινοτήτων. Στον θρυλικό πλέον λόγο του προσπάθησε να κατευνάσει την εφορία που δικαιολογημένα ακολούθησε την εκένωση της Δουνκέρκης, να εμψυχώσει τους συμπατριώτες του για το μεγάλο αγώνα που τους περίμενε και να καταθέσει το ξεκάθαρο αίτημά του για βοήθεια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα αναγνωστεί ο επίλογος του λόγου του. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αν όλοι πράξουν το καθήκον τους, αν τίποτα δεν παραμεληθεί και αν γίνουν οι σωστές ρυθμίσεις όπως γίνονται, θα αποδειχτούμε και πάλι ικανοί να υπερασπιστούμε την ισιωτική πατρίδα μας, να εκδιώξουμε τη θύελλα του πολέμου και να επιβιώσουμε μπροστά στην απειλή της τυραννίας, για χρόνια αν είναι απαραίτητο, μόνοι μας αν είναι απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα προσπαθήσουμε να πράξουμε. Αυτή είναι η απόφαση της κυβέρνησης της αυτού μεγαλειότητας, όλων μέχρις ενός. Αυτή είναι η θέληση της Βουλής και του Έθνους. Η Βρετανική Αυτοκρατορία και η Γαλλική Δημοκρατία, αλληλένδεται στον αγώνα και στις ανάγκες τους, θα υπερασπιστούν μέχρι θανάτου τα πάτρια εδάφη τους, συντρέχοντας ο ένας τον άλλον σαν καλοί σύντροφοι μέχρι σε σχάτων. Μολονότι μεγάλες εκτάσεις της Ευρώπης και πολλά παλαιά και φημισμένα κράτη έχουν πέσει ή μπορεί να πέσουν στη λαβή της Γεστάπο και όλου του μισητού μηχανισμού της ναζιστικής κυριαρχίας, δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα αποτύχουμε. Θα προχωρήσουμε ως το τέλος. Θα πολεμήσουμε στη Γαλλία. Θα πολεμήσουμε στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Θα πολεμήσουμε με όλο και περισσότερη αυτοπεποίθηση, με όλο και περισσότερη δύναμη στον αέρα. Θα υπερασπιστούμε το νησί μας, όποιο και αν είναι το κόστος. Θα πολεμήσουμε στις ακτές. Θα πολεμήσουμε στους διαδρόμους προσγείωσης. Θα πολεμήσουμε στα χωράφια και στους δρόμους. Θα πολεμήσουμε στους λόφους. Δεν θα παραδοθούμε ποτέ. Ακόμη και αν, πράγμα που δεν το πιστεύονται για μια στιγμή, το νησί ετούτο κατακτηθεί και λιμοκτονήσει, τότε η υπερπόντια αυτοκρατορία μας, πάνοπλη υπό την προστασία του Βρετανικού στόλου, θα συνεχίσει τον αγώνα, ώσπου όταν ο Θεός φέρει την ώρα, ο νέος κόσμος, με όλη τη δύναμη και την ισχύ του, να σπεύσει για τη σωτηρία και την απελευθέρωση του παλαιού. Winston Churchill, 4 Ιουνίου 1940, ο επίλογος της ομιλίας του. Επιμέλεια ανάγνωση Τζίνα Δαβιλά. Για το iPorta.gr.